Και όλοι θέλουν να διορθώσουν τον άλλον, να τον φτιάξουν έτσι όπως είναι το σωστό. Πολλοί το πιστεύουν και με ειλικρίνεια αυτό. Ε, πιστεύω ότι ο ανθρωπισμό δεν έχει να κάνει μόνο με την ανθρωπιά μα. Οι άνθρωποι που κάψαν τον Τζορτάνο Μπρούνο, μίλησε πριν για τον Τζορτάνο Μπρούνο ο Κυριάκο, το Φλεβάρι του 1600 στο κάμπο τη Φιόρε τη Ρώμη, ήταν έμπλεοι ανθρωπιά. Ε, το χριστεπώνυμο πλήθο που αλάλαζε και επεφημούσε, ε, ήταν ένα πλήθο γεμάτο ανθρωπιά. Ε, οι δάσκαλοι που στα ελληνικά σχολεία διδάσκουν για 180 χρόνια πως η σφαγή των αμάχων Τούρκων και Εβραίων της Τριπολιτσάς είναι νίκη. Είναι γεμάτη ανθρωπιά. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Ε, ο πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας, ο οποίος στις 22 του Σεπτέμβρη πήγε στην Τρίπολη και είπε ότι το παράδειγμα των μαχητών της Τριπολιτσάς, δηλαδή αυτών που σφάξαν τα άμαχα γυναικόπαιδα, είναι ζωντανό και μας οδηγεί. Είναι ένας άνθρωπος ο είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ καλός άνθρωπος. Ε, οι Τούρκοι που πανηγυρίζουν υπερήφανα τον αφανισμό των Αρμένιδων, των Αρμενίων, είναι πάρα πολύ ανθρώπινοι. Ε, οι Τούρκοι οι οποίοι πανηγυρίζουν ως νίκη της φαγή της Χιού είναι πάρα πολύ ανθρώπινοι. Ε, οι Αμερικάνοι που βγήκαν στην Times Square εκείνο το βράδυ, γιατί ήταν βράδυ της 5ης Αυγούστου στην Αμερική, το πρωινό της 6ης Αυγούστου του 1945, και πανηγύριζαν μία βόμβα 200 εκατομμυρίων κιλών που έπεσε στη Χειροσύμα, ήσαν καλοί άνθρωποι. Άρα, η ανθρωπιά δεν αρκεί για τον ανθρωπισμό. Πρέπει να ψάξουμε και δεν έχω απάντηση τι άλλο πρέπει να βάλουμε. Ο Πρίμο Λέβη, έρχομαι πάλι στον Πρίμο Λέβη, γράφει στο εκπληκτικό του αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν μια ιστορία. την άνοιξη του 1944, στο γερμανόφωνο πληθυσμό γύρω από την περιοχή του Auschwitz, οι γερμανικέ αρχέ μοίρασαν παιδικά παπούτσια. Το 1944. Τα παιδικά παπούτσια ήταν κάτι σπάνιο, δεν ήταν όπως σήμερα που υπάρχουν σε μεγάλη Ευκολία να τα βρει κανεί. Ε, μοιράστηκαν 30.000 παιδικά παπούτσια. Προσήλθαν 30.000 αγωνιούντε γονεί και πήραν παιδικά παπούτσια για τα παιδιά του. Και κανεί γράφει ο Λέβη, δεν ρώτησαν δεν ρώτησε από πού ήρθαν αυτά τα παιδικά παπούτσια. Μπορούμε να το τραβήξουμε. Η Χάννα Άρεντ γράφει για τον Άιχμαν στην κοινοτοπία του, καλού, του κακού, ότι μετά τον Τόρφο γράφει επίση το απέναντι στο ακραίο. Ότι ο Άιχμαν στη δίκη του στην Ιερουσαλήμ είπε: Παιδιά, εγώ δεν έκανα κανένα έγκλημα. Εγώ φρόντιζα ένα τρένο να φεύγει από τον Τρανσί στι 15, να φτάνει στο Auschwitz στι 22. Πού τον είδατε το φόνο. Έτσι, γιατί αυτό είπε ο Άιχμαν. Δεν έχω σκοτώσει ούτε έναν με τα χέρια μου. Να σκεφτούμε και αυτό το επιχείρημα. Ε, υπάρχει ένα ερώτημα, το διάσημο ερώτημα που βάζει ο Ιβάν Καραμαζόφ εκεί στο μυθιστόρημα του Ντοστογεύσκη. Ε, θα σκότωνε με φρικτά βασανιστήρια ένα παιδί αν ήταν να σώσει την ανθρωπότητα, ρωτάει ο Ιβάν στον αδελφό του τον Αλιώσα. Ο Αλιώσα απαντάει όχι. Πρέπει να σκεφτούμε αυτό το ερώτημα. Να το απαντήσουμε. Και κυρίω όταν κάποιο σα λέει πρέπει όπω εγώ, να βάζετε στο πρέπει του πολλά ερωτηματικά. Ε, Πιστεύω πάρα πολύ στην έννοια τη απιστία, στην απιστία στο μεγάλο σκοπό, στην απιστία στη μεγάλη νίκη, στην απιστία σε κάθε οδηγό, σε κάθε φίρε, σε κάθε καθοδηγητή που ξέρει την αλήθεια. ο Αναγνωστάκη, σαν έναν εκπληκτικό στίχο του Ιστερόγραφο, γράφει το χειρότερο ήταν που ήθελε να γράψει την αλήθεια με αλφα κεφαλαίο. οι καλέ αντιρρήσει είναι αυτέ που θα γεννήσουν καινούργιε αντιρρήσει. Ε, δεν είναι αυτέ που θα γεννήσουν καταφάσει. Μακάρι τα βιβλία των αντιρρήσεων, αν έχουν να πούν κάτι, να πάνε προ τα εκεί. Επίση, ε, να ξεκαθαρίσω ότι δεν σημαίνει ο τίτλο τη σειρά ότι μόνο εμεί έχουμε αντιρρήσει. Ενδεχομένω αντιρρήσει να έχουν όλοι. Ε, και τελειώνω ότι για μένα η πιο κρίσιμη αντίρρησή μας είναι να μην γίνουμε ιερείς στη θέση των ιερέων που αρνούμαστε. Να μην γίνουν τα βιβλία Ευαγγέλια, να μην γίνουν μανιφέστα, να μην γίνουν κόκκινα βιβλία τα οποία θα διορθώσουν τον κόσμο. Και πιστεύω ότι όταν οι άνθρωποι δίνουμε παραγγέλματα, κάθε λόγης παραγγέλματα, στην ουσία λέμε συνεχώς το ίδιο παράγγελμα. Και πολύ φοβάμαι ότι είναι εκείνο το παράγγελμα που στήκωσε το πρίμο Λέβι, εκείνο το Ουστάβατς. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Και... Ν, 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 να πω και τούτο, αν έχει κάνει κάτι τούτη η σειρά, θα φανεί τώρα. Από το εάν θα παραδοθούμε σε μια ηθιμοτυπία χειραψιών, αγκαλιών, φιλιών ή θα έχουμε να πούμε αντιρρήσεις. <laughs> Εδώ είναι τα δύσκολα.